centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. Κύριε Κολοβέ, καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα. Από την Καστοριά. Καλή χρονιά να έχουμε. Καλή χρονιά να έχουμε. Με υγεία πραγματικά και με λιγότερους εγκλισμούς. Μακάρι, μακάρι, μακάρι. Για να τα πούμε κάποια στιγμή και από κοντά, διαζώσεις. Βεβαίως. Φαντάζομαι ότι αυτό το θέμα μάλλον θα χρειαστεί να σας καλέσουμε αρκετές φορές ακόμη. Σας είχαμε καλέσει τότε για την υπόθεση, αν θυμάστε, και του Κωνσταραζίου, που είχε γίνει πάλι τώρα στο νομό μας. Σήμερα γίνεται και πάλι λόγος για την περιοχή της Κλεισούρας, όπου και εκεί θα τοποθετηθούν ανεμογεννήτριες, μαζί με την γειτονική περιοχή που είναι στο νομό Κοζάνη, στην Εόρδεα. Θέλω να μου πείτε, και στην περιοχή, αν δεν κάνω λάθος, πιάνει και λίγο Φλόρινα, αν δεν κάνω λάθος, αλλά δεν έχει σημασία. Εδώ ακούμε ότι 84 ανεμογεννήτριες πραγματικά στο νομό Καστοριάς, κύριε Κολοβέ, θα μας κυκλώσουν, θα μας περικυκλώσουν. Τι μπορεί να σημαίνει αυτό? Και επειδή ο κόσμος θέλει να μάθει τι γίνεται και με τις ανεμογεννήτριες, όσοι δεν είχαν ακούσει τα προηγούμενα, τι μπορούμε να τους πούμε σήμερα? Μπορούμε να πούμε ότι δεν είναι μόνο οι ανεμογεννήτριες, είναι και τα φωτοβολταϊκά. Γίνεται μία έφοδος στη Δυτική Μακεδονία από τις λεγόμενες ΑΠΕ. Ναι, ναι. Και ο λόγος της εφόδου είναι η ύπαρξη του πιο ισχυρού δικτύου μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας που υπάρχει στα Βαλκάνια. Ναι. Λόγω του λιγνητικού κέντρου της Πτολεμοκοζάνης, Πτολεμαΐδας και των υδροηλεκτρικών του Αλιάκμονα. Είναι έτοιμη η υποδομή, λέτε. Έχει ακριβώς, ναι, πολύ ισχυρή υποδομή στη μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας. Ναι. Αυτή την υποδομή λοιπόν, την ισχυρή, που είναι η πιο ισχυρή στα Βαλκάνια και από τις πιο ισχυρές σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, έρχονται τώρα να την εκμεταλλευτούν και να κουμπώσουν εκεί πάνω φαραωνικά φωτοβολταϊκά και αιωλικά εργοστάσια. Για εργοστάσια μιλάμε. Όταν ένας τέτοιος πυλώνας έχει 100 μέτρα ύψος με φτερωτές τεραστίου μεγέθους, με χιλιάδες τόνους τσιμέντου να στερεώσουν όλο αυτόν τον όγκο, είναι εργοστάσια. Είναι σαφώς εργοστάσιο. Τα αιωλικά δυστυχώς θα ισοπεδώσουν όλες τις βουνοκορφές της Δυτικής Μακεδονίας. Όπου και να κοιτάει ανθρώπου μάτι, τα βλέπει ανεμογεννήτριες. Και το χειρότερο απ' όλα είναι ότι οι ανεμογεννήτριες είναι ο πιο αναποτελεσματικός τρόπος για παραγωγή ηλεκτρισμού. Βάζουμε ανεμογεννήτριες και καταλήγουμε να ηλεκτροδοτούμαστε από εργοστάσια φυσικού αερίου. Θα μπορούσαμε να καίμε το φυσικό αέριο χωρίς να έχουμε ξεπατώσει τα βουνά μας. Γιατί λοιπόν τα βάζουμε, αφού δεν είναι τόσο αποτελεσματικά για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας? Ναι, μα για τον πολύ απλό τρόπο ότι είναι μια διέξοδος τοποθέτησης κερδοσκοπικών κεφαλαίων, τα οποία είμαστε υποχρεωμένοι μετά όλοι μας να τα αποπληρώνουμε με υψηλές εγγυημένες αποδόσεις. Για τον πολύ απλό λόγο ότι τα αιωλικά που έχουν μπει στην πρώτη 20ετία από την εγκατάστασή τους έχουν εγγυημένη την απορρόφηση της παραγωγής και σε εγγυημένες τιμές, ενώ τα αιωλικά που μπαίνουν τώρα θα μπαίνουν με διαγωνιστικές διαδικασίες εδώ και 1-2 χρόνια. Μάλιστα. Τώρα, ποια είναι η λογική της τοποθέτησης? Ακούσαμε χθες εδώ στην εκπομπή μας, κύριε Κολοβέ, και τον πρόεδρο της τοπικής κοινότητας και τον δήμαρχο της Καστοριάς για τα έσοδα που θα έχει και ο Δήμος αλλά και οι κάτοικοι έμεσα με τη μείωση του ηλεκτρικού ρεύματος. Θέλω να μας πείτε αν με αυτόν τον τρόπο πραγματικά, όπως είπατε νωρίτερα, θα αλωθούν όλα τα βουνά γύρω-γύρω, όπου και να κοιτάξουμε θα βλέπουμε ανεμογεννήτριες τα επόμενα χρόνια. Κοιτάξτε, τα έσοδα αυτά τα οποία πηγαίνουν στις τοπικές κοινότητες είναι οι χάντρες και τα καθρεφτάκια που δίνουν προκειμένου να γίνουν αποδεκτές οι δραστηριότητες. Για πάρα πολλά χρόνια η πυρωτική Ελλάδα χρηματοδοτεί την ηλεκτροδότηση της Κρήτης και των υπόλοιπων μη διασυνδεμένων νησιών, όπου η ηλεκτροπαραγωγή γίνεται με πετρελαϊκά εργοστάσια και η παραγωγή είναι πανάκριβη. Αλλά η Κρήτη και τα νησιά πληρώνουν την ηλεκτρική ενέργεια στην ίδια τιμή που πληρώνει η υπόλοιπη Ελλάδα. Επειδή η υπόλοιπη Ελλάδα ακριβώς επιδοτεί αυτό το ηλεκτρικό ρεύμα. Το ίδιο ακριβώς συμβαίνει και με τα αιωλικά και με τα φωτοβολταϊκά και τα υποτιθέμενα έσοδα που πηγαίνουν στις κοινότητες. Κάποιοι άλλοι πληρώνουν αυτό το ρεύμα. Δηλαδή ο Κοζανίτης, όχι η κάτοικος της Ελλάδας που δεν έχει η περιοχή του αιωλικά και φωτοβολταϊκά, θα πληρώνει το ρεύμα που
θα παράγουν τα αιωλικά και τα φωτοβολταϊκά στην υπόλοιπη, στις περιοχές όπου έχουν εγκατασταθεί αιωλικά και φωτοβολταϊκά, και θα επιδοτεί αυτό το 1,5% που θα πηγαίνει στις τοπικές κοινότητες. Μάλιστα. Και μάλιστα νωρίτερα ακούγαμε και από τον κύριο Διαμαντόπουλο, τον κύριο Βαγγέλη Διαμαντόπουλο, ότι για μονάδες κάτω από 20 ΜΒ αυτό πέφτει πάρα πολύ. Σχεδόν εξαφανίζεται τα ανταποδοτικά κάτω από 20 ΜΒ. Είναι αλήθεια? Δεν το έχω αυτό υπόψη μου, δεν ξέρω αυτές τις λεπτομέρειες. Μάλιστα. Πολλοί κόσμοι ρωτάει και σε σχέση με την προηγούμενη συζήτησή μας να μας πείτε τι κακό φέρνει, εκτός από την αισθητική και όλα τα υπόλοιπα και την καταστροφή στο περιβάλλον, για να στηθούν όλες αυτές οι μονάδες. Τι φέρνει άλλο ως επίπτωση μια ανεμογεννήτρια στον άνθρωπο και στα ζώα? Οι μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων, πονηρά θα έλεγα, εστιάζουν το ενδιαφέρον στην οπτική όχληση που προκαλούν οι ανεμογεννήτριες, επειδή τοποθετούνται στις βουνοκορφές. Η οπτική ενόχληση είναι το πολύ μικρότερο από τα προβλήματα που δημιουργεί η τοποθέτηση των αιωλικών εργοστασίων. Το πρώτο και κύριο είναι η εκπομπή των υποήχων, για το οποίο δεν θα βρείτε την παραμικρή αναφορά σε καμιά μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Είχατε μιλήσει γι' αυτό στην προηγούμενη εκπομπή, τους υπόηχους λοιπόν. Τι είναι οι υπόηχοι? Οι υπόηχοι είναι ήχοι οι οποίοι δεν είναι ακουστοί από τον άνθρωπο, επειδή έχουν συχνότητα χαμηλότερη από αυτή που ακούει το ανθρώπινο αυτή. Την ακούν βέβαια κάποια ζώα. Αλλά σε κάθε περίπτωση οι υποήχοι γίνονται αισθητοί από τον άνθρωπο ως μετατόπιση του αέρα και ως ηχητική πίεση, ως πίεση από τον αέρα ο οποίος μετατοπίζεται. Δεν το ακούν λοιπόν, το αισθάνονται οι άνθρωποι αυτό. Δεν το ακούν, το αισθάνονται. Αυτά τα κύματα έχουν πολύ μεγάλο, λόγω ακριβώς της χαμηλής συχνότητας, έχουν μεγάλο μήκος κύματος, πάνω από 15, 16, 17 μέτρα, και δεν υπάρχει εμπόδιο ικανό να τα σταματήσει. Πρέπει να μπει εμπόδιο σε πάχος μεγαλύτερο από το μήκος κύματος. Δηλαδή μιλάμε για εμπόδιο της τάξης των 20-25 μέτρων πάχους. Μάλιστα. Είναι προφανές ότι οι τείχοι των σπιτιών έχουν μικρότερο πάχος και δεν μπορούν να σταματήσουν. Είναι αδύνατο να το συγκρατήσουν. Δεν μπορούν να το συγκρατήσουν. Δηλαδή δεν μπορεί να ζήσει άνθρωπος δίπλα σε περιοχές δίπλα σε πάρκα. Σε περιοχές δίπλα στις ανεμογεννήτριες παγκοσμίως έχουν αναφερθεί προβλήματα διατάραξης ύπνου. Μάλιστα. Και μόλις προχθές έβλεπα στην Αϊόβα ένας καρδιολόγος είπε ότι σε συζήτηση σε συμβούλιο, τοπικό συμβούλιο υγείας για τα αιωλικά, ότι έχουν μαζευτεί πάρα πολλές ενδείξεις και με βάση αυτές τις ενδείξεις πρέπει να υπάρχει προστατευτική νομοθεσία, να προβλεφθεί προστατευτική νομοθεσία για την τοποθέτηση αιωλικών μακριά από ανθρώπινες περιοχές, επειδή τα αιωλικά δημιουργούν διαταραχή στον ύπνο και αυτό θα φέρει καρδιακά προβλήματα. Επίσης δεν είναι μόνο στους ανθρώπους, είναι και στα ζώα. Τα ζώα που ακούν τους ήχους αυτούς, έτσι. Ναι. Στην Δανία υπάρχει ένα παράδειγμα μιας φάρμας εκτροφής γουνοφόρων, και η Καστοριά όπως και η Κοζάνη και τα Γκρεβενά έχουμε φάρμες εκτροφής γουνοφόρων, που δεν είναι μόνο ο κορονοϊός που τα απειλεί, είναι και οι ανεμογεννήτριες που μπορούν να τα απειλήσουν με την εκπομπή των υποήχων. Στη Δανία λοιπόν υπάρχει ένα παράδειγμα μιας φάρμας εκτροφής όπου σε πολύ μικρή απόσταση τοποθετήθηκαν ανεμογεννήτριες και μόλις μπήκαν μπροστά οι ανεμογεννήτριες τα μίνκ τρελάθηκαν και μέσα σε 5 χρόνια η φάρμα καταστράφηκε. Τα τελευταία οι ανεμογεννήτριες τοποθετήθηκαν το 2013 και το 2018 θανατώθηκαν και τα τελευταία ζώα της ανεμογεννήτριας. Έκλεισε η ανεμογεννήτρια. Άρα δεν μπορούν να ζήσουν και ζώα δίπλα που έμεινε δίπλα στη φάρμα. Αναγκάστηκε να μετακομίσει 8 χιλιόμετρα μακριά για να μπορέσει και ο ίδιος να ζήσει. Και αυτά δεν τα λέω εγώ από το μυαλό μου, τα λέει ο ίδιος ο εκτροφέας. Υπάρχει η παρουσίαση διαθέσιμη στο YouTube. Από εκεί τα έχω δει και εγώ. Άρα λοιπόν δεν μπορεί ούτε το ζώο να ζήσει δίπλα σε τέτοιες εγκαταστάσεις. Ναι, εδώ έχουμε εκτινοτροφία, έχουμε την άγρια φύση επίσης. Θα εξαφανιστούν ήδη. Απ' την άλλη μεριά, βλέπουμε σε περιοχές της Βόρειας Ευρώπης αγελάδες να ζουν κοντά σε ανεμογεννήτριες. Δεν ξέρω αν οι αγελάδες δεν επηρεάζονται. Πάντως υπάρχουν παραδείγματα και από άλλα είδη ζώων, από χήνες στην Πολωνία, από σαύρες στην Ινδία, από διάφορα παραδείγματα ζώων, από ασβούς στη Βρετανία που έχουν επηρεαστεί από την παρουσία των ανεμογεννητριών. Μάλιστα. Άλλες επιπτώσεις στην υγεία μπορεί, έχουν αποδειχτεί ότι μπορεί να υπάρξουν πέρα από αυτά που αναφέραμε, ή ακόμα το ψάχνουν οι επιστήμονες?
Και έχουμε και πρέπει να σας πω και από την προηγούμενη συζήτηση πολλά μηνύματα για τους κυνηγούς. Μηνύματα για τους κυνηγούς όπως... Οι οποίοι κυνηγοί λένε ότι πραγματικά όταν πλησιάζουν σε αυτές τις περιοχές δεν μπορούν ούτε σε απόσταση ενός χιλιόμετρου να προσεγγίσουν. Γιατί είναι ενοχλητικό πάρα πολύ. Νιώθουν δηλαδή ότι κάποια πίεση, δεν μπορούν να πλησιάσουν σε αυτές τις ανεμογεννήτριες. Ναι, μπάσου, αυτό είναι... Από το θόρυβο και τα λοιπά, ναι. Ναι. Είναι θέμα του πόσο κοντά τοποθετούνται οι ανεμογεννήτριες στους οικισμούς. Αλλά σε κάθε περίπτωση υπάρχει μια σαφής δέσμευση της χρήσης περιοχών όπου εγκατέστανται ανεμογεννήτριες. Δεν μπορεί να γίνει τίποτα άλλο. Α, γιατί, ναι. Μάλιστα, δεν μπορεί να γίνει τίποτα άλλο εκεί. Δεν μπορεί να γίνει τίποτα άλλο. Μάλιστα. Πράγμα που σημαίνει ότι όλοι ξέρουν τι μπορεί και γιατί το λέμε αυτό. Γιατί όταν δεν μπορεί να γίνει τίποτε άλλο, κάτι συμβαίνει και δεν μπορεί να γίνει οτιδήποτε άλλο, έτσι δεν είναι? Είναι αυτή η ηχητική πίεση όπως λέτε, αν οι κυνηγοί αναφέρουν το ίδιο πρόβλημα. Ναι, ακριβώς. Το ίδιο πρόβλημα θα έχετε και όταν θα θέλετε να πάτε να μαζέψετε τσάι το καλοκαίρι, όταν θα θέλετε να κάνετε μια ορειβασία. Η περιοχή θα είναι δεσμευμένη. Τώρα, υπάρχει τρόπος να αποτραπούν όλα αυτά? Είδαμε την περίπτωση του Βιτσίου, κύριε Κολοβέ, όπου πραγματικά οι περιβαλλοντικές οργανώσεις αγωνίστηκαν και ακύρωσαν μια επένδυση στο Βίτσι. Πίστευε, από την ώρα που τα τοπικά ή περιφερειακά συμβούλια, τα δημοτικά συμβούλια έχουν μόνο γνωμοδοτικό χαρακτήρα, όποια απόφαση και να πάρουν, δηλαδή, αν είναι να γίνει, είναι λίγες οι πιθανότητες, πρέπει να γίνουν άλλου είδους αγώνες για να μην γίνει κάτι. Πιστεύετε ότι πρέπει να αλλάξει κάτι και σε αυτό το κομμάτι? Σαφώς πρέπει να αλλάξει η νομοθεσία και οι νομοθεσίες αλλάζουν με την πίεση των κοινωνιών. Δεν αλλάζουν με την καλή διάθεση των πολιτικών. Πρέπει να υπάρχει πίεση από τις τοπικές κοινωνίες ώστε να κάποια πράγματα να αλλάξουν. Υπάρχει ένα σαφές πρόβλημα ότι το Συμβούλιο της Επικρατείας με την κυρία Σακελαροπούλου παλαιότερα είχε αποφανθεί ότι τα αιωλικά είναι δημόσιας ωφέλειας. Μάλιστα. Δεν είναι δημόσιας ωφέλειας, είναι ωφέλειας για τους λίγους. Εκεί ξεκινάει το πρόβλημα. Είναι ωφέλειας για αυτούς που τα βάζουν. Είναι ωφέλεια για τους λίγους, δεν είναι ωφέλεια για τους πολλούς. Γιατί σας είπα για τους πολλούς, όσο περισσότερα αιωλικά βάζουμε, τόσο περισσότερο φυσικό αέριο καταλήγουμε να καίμε. Συνεπώς από εκεί ξεκινάει το πρόβλημα. Όταν λοιπόν έρχεται μια μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο ή στο Περιφερειακό Συμβούλιο και έχει μόνο γνωμοδοτικό χαρακτήρα, έχει γνωμοδοτικό χαρακτήρα, αλλά εκεί πρέπει να υπάρχει η πίεση των τοπικών κοινωνιών, πρέπει να υπάρχει απόρριψη από τα Περιφερειακά Συμβούλια, απόρριψη από τα Δημοτικά Συμβούλια. Προχθές το Δημοτικό Συμβούλιο της Ορδέας πήρε μια απόφαση απορριπτική για τα αιωλικά στο Βέρμιο. Μάλιστα. Πρέπει να υπάρχει πίεση της τοπικής κοινωνίας και πρέπει να καταστήσουμε σαφές και στους τοπικούς πολιτευτές ότι η επανεκλογή τους θα κινδυνεύσει αν υποστηρίζουν την εγκατάσταση εργοστασίων τα οποία δεν φέρνουν κανένα όφελος στην περιοχή. Όταν όμως αυτό το όφελος που είπαμε, το είπατε καθρεφτάκι στο προηγούμενο κομμάτι της συζήτησης, είναι μια μείωση του ρεύματος και τη δει αποτυπωμένη, τι θα πει εκείνος για τον τοπικό του άρχοντα? Τον ψηφίζει ή δεν τον ξαναψηφίζει? Θα πρέπει να εξηγήσουμε στους κατοίκους ότι τζάμπα ρεύμα δεν υπάρχει. Αυτό το τζάμπα το πληρώνει κάποιος άλλος για λογαριασμό του. Μάλιστα. Είναι κανιβαλισμός της κοινωνίας. Μάλιστα. Άρα δηλαδή μπορεί να πάρει κάποιος κάτοικος φθηνότερο ρεύμα, το οποίο θα το έχω πληρώσει εγώ. Το οποίο όμως θα το έχουμε πληρώσει κάποιοι άλλοι. Μάλιστα. Ακριβώς. Μιλάτε για κανιβαλισμό της κοινωνίας. Είναι κανιβαλισμό της κοινωνίας αυτό το πράγμα. Είναι μια αναδιανομή εισοδημάτων από τη μια περιοχή στην άλλη. Δεν υπάρχει τζάμπα παραγωγή ρεύματος. Κάποιος πρέπει να τα πληρώσει. Το χειρότερο από όλα είναι ότι δεν είναι μόνο το κόστος της ηλεκτροπαραγωγής, αλλά είναι και το κόστος των δικτύων. Πρέπει να γίνουν νέα δίκτυα για να μεταφερθεί αυτή η ενέργεια από τις βουνοκορφές μέχρι το δίκτυο μεταφοράς. Γιατί δεν μεταδίδεται ασύρματα, πρέπει να πέσουν καλώδια. Πρέπει να ανοιχτούν κανάλια στο έδαφος, να πέσουν καλώδια και να μεταφερθεί η ενέργεια. Οπότε ο συνολικός λογαριασμός ανεβαίνει για όλους μας. Το χειρότερο απ' όλα είναι ότι επειδή ο άνεμος δεν φυσάει σταθερά και η ηλεκτρική ενέργεια δεν αποθηκεύεται, αυτές οι αυξομοιώσεις του ανέμου μετατρέπονται σε αυξομοιώσεις της παραγωγής ηλεκτρισμού από τις ανεμογεννήτριες και αυτό διαταράσσει τη λειτουργία του συστήματος ηλεκτροδότησης της χώρας.
Έρχεται λοιπόν ο διαχειριστής του συστήματος ηλεκτρισμού της χώρας που είναι ο ΑΔΜΙΕ και πρέπει να παίρνει διαρκώς μέτρα εξισορρόπησης αυτής της αστάθειας που προκαλούν οι αυξομοιώσεις. Μάλιστα. Και αυτά τα μέτρα που πρέπει να παίρνει διαρκώς ανεβάζουν το κόστος διαχείρισης του συστήματος, το οποίο πληρώνουμε πάλι όλοι μας μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ ή του όποιου παρόχου έχει κάποιο καθένας. Πραγματικά κάποιος μπορεί να διαρωτηθεί λοιπόν, κύριε Κολοβέ, αν ισχύουν όλα αυτά που μας λέτε, ποιος είναι ο λόγος πραγματικά που έχουμε πάει σε αυτή την κατεύθυνση, δηλαδή τι να πω. Σας τον είπα νωρίτερα, είναι κέρδος των λίγων, το οποίο κέρδος είναι νομοθετημένα εξασφαλισμένο. Μάλιστα. Κύριε Κολοβέ, σε κάθε περίπτωση θα πρέπει οι κάτοικοι να γνωρίζουν ότι υπάρχει εναλλακτική λύση. Και αυτή η εναλλακτική λύση είναι να βάλουμε φωτοβολταϊκά στις στέγες. Το έχει κάνει με μεγάλη επιτυχία η Αυστραλία, η οποία είναι μια αχανής χώρα. Μη μου πει κανείς ότι δεν υπάρχουν ατελείωτες εκτάσεις ελεύθερες στην Αυστραλία. Και όμως η Αυστραλία έχει βάλει αυτή τη στιγμή 12.000 μεγαβάτ φωτοβολταϊκά στις στέγες και καλύπτει μέρος των ηλεκτροδοτικών της αναγκών. Το ίδιο ακριβώς θα μπορούσαμε να έχουμε κάνει και στην Ελλάδα. Ξέρετε γιατί δεν το κάνουμε? Γιατί δεν το σηκώνει το δίκτυο διανομής. Και αντί να ενισχύσουμε το δίκτυο διανομής, θα ξεπατώσουμε όλες τις βουνοκορφές βάζοντας ανεμογεννήτριες, θα ξεπατώσουμε όλα τα χωράφια και τους βοσκότοπους βάζοντας φωτοβολταϊκά, ενώ θα μπορούσαμε να έχουμε βάλει φωτοβολταϊκά στις στέγες και να έχουμε καλύψει κάθε διεθνή υποχρέωση και να αφήσουμε να το υπόλοιπο περιβάλλον εκεί που ανήκει, σε όλους μας δηλαδή. Και να μείνει το περιβάλλον ελεύθερο, να το χαιρόμαστε όλοι μας και να το μεταφέρουμε στις επόμενες γενιές. Μάλιστα. Αυτό σημαίνει αηφορία. Να μεταφέρουμε τη χώρα στις επόμενες γενιές όσο γίνεται ανέγκυχτη. Κατάλαβα. Και όμως, ενώ μας μιλούν για ηλεκτρικά αυτοκίνητα, δεν μας εξηγούν πώς θα τα βάλουμε αυτά τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Για να φορτίζουμε τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα θα πρέπει να ενισχυθεί το δίκτυο διανομής. Μα αν ενισχυθεί το δίκτυο διανομής μπορούμε να βάλουμε και φωτοβολταϊκά στις στέγες. Αντί λοιπόν να ενισχυθεί το δίκτυο διανομής βλέπουμε να γίνονται φαραωνικά φωτοβολταϊκά και αιωλικά εργοστάσια γεμίζοντας, ξεπατώνοντας όλη τη χώρα για το κέρδος λίγων. Εκεί είναι το πρόβλημα. Το κέρδος των λίγων. Το μόνιμο πρόβλημα αυτής της χώρας. Κύριε Κολοβέ, θέλω να σας ευχαριστήσω για μια ακόμη φορά που είστε μαζί στην εκπομπή. Φαντάζομαι ότι θα τα ξαναπούμε. Αν απαληθευτούν οι προβλέψεις ότι στο νομό μας θα κυκλοφορούν και θα βλέπουμε γύρω-γύρω 84 ανεμογεννήτριες, αντιλαμβανόμαστε για τι πράγμα μιλάμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ξαναθυμίζω ότι όπου και να κοιτάτε στη Δυτική Μακεδονία θα βλέπετε ανεμογεννήτριες και φωτοβολταϊκά. Ξεχάστε τις περιοχές όπως τις ξέρατε. Γίνεται ένας βιασμός της φύσης. Κύριε Κολοβέ, εγώ ευχαριστώ που μου δώσατε την ευκαιρία να μιλήσουμε. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936.